Οι αγώνες, λέει μια άλλη απορία, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και λοιπά, λένε πως αυτοί είναι ειδωλολατρικοί, αυτοί οι αγώνες. Γιατί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο τους λατρεύαν, εμείς πρέπει να βλέπουμε στην τηλεόραση αυτά τα αθλήματα. Τώρα βέβαια είναι δύο πράγματα, η τηλεόραση και το περιεχόμενό της. Σας συνιστώ, πολλά και σας το έχω πει, μη βλέπετε τηλεόραση. Αλλά η τηλεόραση όμως, αν δείξει έναν αγώνα, δεν είναι κακό. Ο αγώνας δεν είναι κακός, αλλά σας έλεγα πριν από την ώρα των απορριών, είδατε που σας είπα τι σημειώθηκε σήμερα που εκείνοι που νικήθηκαν από την τοπική μας ομάδα άρπαξαν πέτρες και έχει τόσες πέτρες το προάβλιο που φτιάχνουν την επένδυση του ναού και σας πετροβολούσαν. Και ότι πια αυτά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Ένα αγώνισμα δεν είναι ειδωλολατρικό. Εδώ διατηρώ μια επιφυλάξη, κάτι θα σας πω παρακάτω. Δεν είναι ειδωλολατρικό. Σίγουρα. Να παίξω τούτο ή εκείνο δεν είναι ειδωλολατρικό. Άλλο ότι οι αρχαίοι Έλληνες μετήρκονται αυτά τα γυμνάσματα. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι θα τα καταδικάσουμε ως ειδωλολατρικά. Όχι. Ελεύθερο το θέμα. Αλλά όταν οι Έλληνες, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι επίγονοι του κατέλαβαν τον τότε γνωστό κόσμο, βεβαίως και την Παλαιστίνη, βεβαίως και την Ιερουσαλήμ, τότε μάλιστα ο Αντίοχος ο τέταρτος, ο Επιφανής, ξέρετε τι έκανε? Έκανε μια απόπειρα να εξελληνίσει τους Εβραίους. Οπότε θα έπρεπε να γίνει ειδωλολάτρε. Σαν ένα στοιχείο εξελληνισμού των Εβραίων ήταν να βάλει στα Ιεροσόλυμα, να κάνει στάδια και να καθορίσει αγώνες. Οι Εβραίοι ποτέ μα ποτέ δεν είχαν αγώνες. Γιατί δεν είχαν αγώνες? Επειδή ακριβώς τους μετήρχοντο οι ειδωλολάτρες. Όχι λοιπόν οι αγώνες ότι ήταν κάτι κακό, αλλά επειδή το μετήρχοντο οι ειδωλολάτρες, γι' αυτό ο Θεός λέει όχι. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Οι ειδωλολάτρες, οι γυναίκες, οι ειδωλολάτρισες, έκαναν τα μαλλιά τους κότσο. Μάζευαν από πίσω τα μαλλιά. Κόσιβος, πώς σε λέγεται? Κόσιβος. Ο κότσος. Το σήμε ύψιλον. Κόσιβος. Τότε, ο Θεός είπε, και τα μαλλιά σας δεν θα τα κάνετε κότσο. Συμπληρώνει ο Θεός. Γιατί έτσι χτενίζονται οι ειδωλολάτρισες. Σήμερα οι καλές χριστιανές κάνουν τα μαλλιά τους κότσο. Είναι το πράγμα σχετικό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι σχετικό. Τι θα πει σχετικό? Θα πει ότι εάν γίνεται κάτι που μπορεί να το κάνουν κάποιοι ειδωλολάτρε, κοντά σε αυτό θα μάθουν και άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Δεν είναι λοιπόν ο κότσος κάτι κακό, όπως και οι αγώνες δεν είναι κάτι κακό, αλλά επειδή τους μετήρχοντο οι ειδωλολάτρες, ο Θεός δεν το ήθελε αυτό. Στην εποχή δε αυτή μαρτύρησε ο Ελεάζαρος, η Σολομονή και τα 7 της παιδιά, οι 7 Μακαβαίοι. Και στην εποχή αυτή είναι ο δεύτερος αιών προ Χριστού, στην εποχή αυτή γράφτηκε και ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το βιβλίο Σοφία Σιράχ. Και σκοπός είναι αυτός. Να αποδείξει ότι η σοφία δεν είναι όπως οι Έλληνες την προσέφεραν, σαν κάτι το αφηρημένο, αλλά ότι η σοφία είναι ενυπόστατη. Και η ενυπόστατο σοφία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι, το βιβλίο της Σοφία Σιράχ είναι ένα βιβλίο αντιστάσεως κατά της ειδωλολατρίας που εγγράφει χάριν των Εβραίων να μείνουν στην πατρόαν θρησκεία. Αυτά και για αυτή την απορία.